Μιλώντας στο Reuters στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών στη Γερμανία, η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, αποκάλυψε ότι ο πληθωρισμός θα είναι ένα μόνιμο σοκ για την παγκόσμια οικονομία. Αναφέρθηκε στην εκτείναξη του κόστους ενέργειας και των τιμών των τροφίμων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και στις πολιτικές μηδενικής ανοχής στον κορονοϊό που ακολουθεί η Κίνα. Όπως είπε, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε περισσότερο στο ότι μπορεί να μην είναι το τελευταίο σοκ, σημειώνοντας ότι σταμάτησε να θεωρεί τον πληθωρισμό ως προσωρινό και μεμονωμένο σοκ μετά το ξέσπασμα της μετάλλαξης όμικρον στα τέλη του 2021. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες χώρες θα συνεχίσουν να τρέχουν με πληθωρισμούς της τάξης του 9-10%. Δηλαδή τα εισοδήματα των πολιτών τους δεν θα μπορούν να αντιστοιχηθούν με τις αυξήσεις των τιμών των αγαθών. Παντός το ζήτημα των εφοδιαστικών αλυσίδων που δεν έχουν αποκατασταθεί και δεν αναμένεται να το κάνουν για πολύ καιρό, δημιουργούν ένα επιπλέον πρόβλημα. Σύντομα θα υπάρχουν ελλείψεις στις δυτικές αγορές, δηλαδή ακόμα κι αν κάποιος διαθέτει τα χρήματα για να αγοράσει κάτι, δεν θα μπορεί να το κάνει διότι απλούστατα δεν θα υπάρχει αυτό το κάτι για να το προμηθευτεί.